Ελληνικού προγράμματος, το οποίο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο. Έχουμε επανειλημμένα διακηρύξει ότι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η ασφαλής και αμετάκλητη έξοδος από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η τήρηση των συναποφασισμένων δημοσιονομικών στόχων, τόσο για να μην υπάρχει έδαφος για απαιτήσεις πέραν των συμφωνηθέντων, όσο όμως και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, στοιχεία απαραίτητα για τη σταθερή και διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές χρημάτων. Πέραν όμως αυτών, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για ένα σοβαρό και αξιόπιστο κράτος, ανεξαρτήτως διεθνών δεσμεύσεων ή άλλων πιέσεων, να είναι σε θέση να πορεύεται στη βάση αξιόπιστων προϋπολογισμών. Να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κατευθύνει πόρους, να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές σε στέρεη βάση και όχι σε κινούμενη άμμο, όπως δυστυχώς συνέβη στο παρελθόν με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική πλειοψηφία. Με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού, το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα επιτυγχάνει και υπερβαίνει τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ παράλληλα αναμένεται η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου και για το 2018. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεώνασμα για το 2017 αναμένεται να υπερβεί σημαντικά το στόχο του 1,75%, φτάνοντας στο 2,21%. Ενώ το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης του 2018 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,57% του ΑΕΠ, εντός δηλαδή των στόχων του προγράμματος. Επίσης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2% για το 2017, ενώ για το 2018 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στο 2,4%. Η υπέρβαση για το 2017 επιτρέπει την εφάπαξ δαπάνη για την ενίσχυση και προστασία ευάλωτων οικονομικά συμπολιτών μας, καθώς και για μια σειρά άλλων δράσεων που θα εξειδικευτούν αργότερα με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση επιτρέπει την κατανομή των πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα και το 2018 να υπάρχει η δυνατότητα για τη συνέχιση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, αλλά και την έναρξη νέων, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή του προγράμματος για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με επιστώσεις ύψους περίπου 760 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ανακουφίσει πάνω από 250.000 νοικοκυριά που βιώνουν συνθήκες φτώχειας. Η διάθεση ποσού 320 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφαλίστηκε από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών και προορίζεται για την προστασία ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών και για παρεμβάσεις στον κρίσιμο τομέα αντιμετώπισης παιδικής φτώχειας. Η συνεισφορά του δημοσίου με ποσό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η θετική πορεία που αποτυπώνεται και στο σχέδιο του προϋπολογισμού για την ελληνική οικονομία είναι σταθερή και απρόσκοπτη. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα από τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, δεδομένου και του θετικού momentum που διαμορφώνεται πλέον για τη χώρα και την ελληνική οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει κάθε επενδυτική προσπάθεια που θα αποδώσει ωφέλη στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Παράλληλα όμως, είναι εξίσου αποφασιστική στην τήρηση της νομιμότητας, των ευρωπαϊκών κανόνων αλλά και των συμβατικών υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου όπως αρμόζει σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία. Αυτή άλλωστε είναι και η θεμελιώδης προϋπόθεση για την διοικητική αποτελεσματικότητα και την υλοποίηση κάθε επενδυτικού σχεδίου. Τα παραπάνω ισχύουν απολύτως και στην περίπτωση της επένδυσης στο ελληνικό. Μετά και τη χθεσινή γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα εκμηδενίζονται οι νομικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικά ανυπέρβλητα εμπόδια για την υλοποίηση της επένδυσης. Συγκεκριμένα, το ΚΑΣ γνωμοδότησε υπέρ της κήρυξης αρχαιολογικού χώρου έκτασης περίπου 300 στρεμάτων εντός της περιοχής της επένδυσης, ενώ ενέκρινε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης που είχε καταθέσει ο επενδυτής. Σημειώνω με έμφαση ότι η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή δεν συνεπάγεται περιορισμούς δόμησης, αλλά μόνο αυξημένη επιτήρηση κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν στο μέλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι πλήρως συμβατή με τις υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου που απορρέουν από την αρχική σύμβαση και ανοίγει το δρόμο για να πληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων για τη μεταβίβαση των μετοχών της ελληνικού ΑΕ στον αντισυμβαλόμενο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της νομικής ορθότητας της διαδικασίας, από όπου και αν αυτή προέρχεται, υπονοεί ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρακάμψει ή και να παραβεί τον νόμο. Όποιος όμως υποστηρίζει αυτή την άποψη,
θα πρέπει ταυτόχρονα να εξηγήσει αν προτείνει επίσης την παράκαμψη του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και εν γέννη πώς αντιλαμβάνεται τη σχέση του ελληνικού δημοσίου με τους επενδυτές σε μια ευνομούμενη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως, με το κρίσιμο μέτωπο της οικονομίας, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές και απαραίτητες τομές στον τομέα των δικαιωμάτων, οι οποίες συγκροτούν ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Η νομική κατοχήρωση της ταυτότητας φύλου έρχεται να εκπληρώσει μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας απέναντι σε συμπολίτες μας που βίωσαν σε όλη τους τη ζωή τις συνέπειες του συντηρητισμού και του αναχρονισμού. Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη συνταγματική αρχή της προστασίας και της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητας και συμβαδίζοντας με την διεθνή νομική πραγματικότητα, το νομοσχέδιο εξασφαλίζει ευνοϊκότερες και ευκολότερες διαδικασίες για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Τονίζοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αφαιρώντας την προϋπόθεση της χειρουργικής αλλαγής φύλου, είτε πρόκειται για διεμφυλικά είτε για μεσοφυλικά άτομα. Ευελπιστούμε η εθνική αντιπροσωπεία να εγκρίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και διαστρεβλώσεις που διεγείρουν συντηρητικά αντανακλαστικά. Κλείνοντας, θέλω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την επιτυχία της επιχείρησης απελευθέρωσης του κ. Λεμπιδάκη. Ο Πρωθυπουργός χθες είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον αστυνομικό διευθυντή περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Λαγουδάκη, και να του εκφράσει τα συγχαρητήριά του για τους χειρισμούς του στην υπόθεση. Ο τρόπος εξάλλου που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και τα ζητήματα αντιεγκληματικής πολιτικής δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και όχι στον επικοινωνιακό παρεξουσμό, που το μόνο στο οποίο προσβλέπει είναι στη δημιουργία κλίματος φόβου στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω στην υπόθεση του ελληνικού. Η κυβέρνηση σαφώς, όπως είπατε και σήμερα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του ΚΑΣ. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε αυτή τη στιγμή από την πλευρά του επενδυτή και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου. Από την πλευρά του επενδυτή περιμένουμε το σεβασμό των συμβατικών του υποχρεώσεων. Τα επόμενα βήματα είναι ότι θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες ώστε εντός της συμφωνημένης προθεσμίας να εκδοθεί τόσο σε προεδρικό διάταγμα, τόσο το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του έργου, όσο φυσικά και οι εφαρμοστικές του σχεδίου υπουργικές αποφάσεις, έτσι ώστε να πληρωθούν, ξαναλέω, όλες οι αιρέσεις, όλες οι προϋποθέσεις δηλαδή, για την μεταβίβαση των μετοχών της ελληνικό ΑΕ από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου στη μεριά του επενδυτή και άρα να εκκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των έργων της επένδυσης. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η διαδικασία θα κινηθεί με τους γρηγορότερους δυνατούς ρυθμούς και πάρα πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε από την μεριά του ελληνικού δημοσίου εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων. Βεβαίως, κυρία Μάνη. Φοβάστε, μετά τη χθεσινή απόφαση του ΚΑΣ, η κυβέρνηση φοβάται η παναχώρηση του επενδυτή με προβολή του μνημονίου συναντήληψης που είχε υπογραφεί μεταξύ αυτού και του ελληνικού δημοσίου, ενδεχόμενο επαναχώρησης? Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια κίνηση. Εξάλλου από την αρχική σύμβαση, η οποία με νόμο έχει κυρωθεί σε σχέση με το ελληνικό ΑΕ, προβλέπονται πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν μια υπαναχώρηση του επενδυτή. Ένας εξ αυτών είναι να μην τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, και ο δεύτερος λόγος είναι να υπάρξει περιορισμός δόμησης άνω του 30% της δομήσιμης επιφάνειας, της επιφάνειας που έχει προτείνει ο επενδυτής στο master plan του ως προς τις επιφάνειες, δηλαδή, που ο επενδυτής έχει προτείνει στο master plan του ως μέρος δόμησης. Τέτοιου είδους περιορισμός, αυτοί είναι οι δύο λόγοι που προβλέπονται για να μπορέσει να θεμελιωθεί μια τέτοια κίνηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πληρούνται κανένας εκ των δύο. Επομένως, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η επενδυτική διαδικασία θα συνεχίσει κανονικά στη βάση όλων όσων έχουν συναποφασιστεί, συνυπογραφεί και ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόσωπε, μιλήσατε πριν για την κατανομή των πόρων από την υπεραπόδοση. Μιλήσατε για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έχει αποφασιστεί τι μορφή θα έχει αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης? Θα είναι όπως δόθηκε πέρυσι, για παράδειγμα? Έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις? Είναι δύο διαφορετικά μπορείτε πράγματα. Μπορείτε να το διευκρινίσετε λίγο? Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι μία μορφή
επιδόματος, η οποία επαναλαμβάνεται πλέον και θα επαναλαμβάνεται σε κάθε προϋπολογισμό, όπως υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2016 πρόβλεψη για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με συγκεκριμένο ποσό και το οποίο αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, κατά τον ίδιο τρόπο το 2017 θα υπάρξει εκ νέου η πρόβλεψη αυτή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για την παροχή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης ύψους 760 εκατομμυρίων ευρώ που θα καλύπτει περίπου 250.000 νοικοκυριά. Αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση, είναι μια επαναλαμβανόμενη επιδοματική πολιτική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το υπερπλεώνασμα, δηλαδή το ποσό το οποίο, κατά το οποίο υπερβαίνεται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας, έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εφάπαξ παροχές, οι οποίες ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν. Όταν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το ύψος, το ακριβές ύψος της υπέρβασης, θα αποφασίσουμε και τον τρόπο της κατανομής της. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Ακούγοντας, κύριε εκπρόσωπε, σήμερα το πρωί τον σύμβουλο του κυρίου Σαμαρά, λίγο μπερδεύτηκα. Σας εγκαλούσε το προηγούμενο διάστημα με τα πρωτογενή πλεονάσματα κτλ. Που αν θα πρέπει να δώσετε λεφτά και εσείς δεν απαντούσατε. Σήμερα λοιπόν είπε, τον άκουσα να λέει, ότι δεν μπορείτε να τα δώσετε αυτά τα χρήματα όπου θέλετε και πολύ δε περισσότερο όπου τα δώσατε την προηγούμενη φορά. Διότι υπάρχει, λέει, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια δέσμευση προς τα που θα κατευθυνθούν αυτά τα πλεονάσματα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει δέσμευση ως προς τα ποσά υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος που δεν θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει και νέα μεγαλύτερη υπεραπόδοση, θα ακολουθεί η συμφωνημένη με τους εταίρους διαδικασία, έτσι ώστε να μην τεθεί σε καμία περίπτωση διακινδύνευση ως προς την επίτευξη του στόχου 1,75%. Από εκεί και πέρα, οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι δεδομένες και στη βάση αυτών των δεσμεύσεων, παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα για την κατανομή υπερπλεονάσματος σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και διαλόγου και με τους εταίρους μας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, πέρυσι στους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 800 ευρώ δόθηκαν περί τα 600-650 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το υπερπλεώνασμα που εκτιμά η κυβέρνηση και αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα χορηγηθεί φέτος, πόσων εκατοντάδων εκατομμυρίων θα είναι? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσδιορίσω συγκεκριμένο νούμερο. Έχουμε πει ότι εντός Νοεμβρίου, όταν θα έχουμε και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θα είμαστε απολύτως και ολοκληρωτικά βέβαιοι για το ποσό της υπεραπόδοσης, θα προβούμε στις απαραίτητες ανακοινώσεις με τον πιο επίσημο τρόπο. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης σχετικά με τους σκληρούς τόνους με τους οποίους ο βασιλιάς της Ισπανίας απευθύνθηκε στην κυβέρνηση της Καταλωνίας και τι σκέφτεται η κυβέρνηση σχετικά με την επικείμενη ανακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλωνίας, όπως την προανήγγειλε ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω δηλώσεις κανενός Ευρωπαίου αξιωματούχου, όπως και δεν θα σχολιάσω δηλώσεις κανενός αρχηγού κράτους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε σε ό,τι αφορά τα γεγονότα στην Καταλωνία είναι ότι εμείς τα βλέπουμε από τη σκοπιά μιας χώρας, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή και παίρνει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την αρχή της μη αλλαγής των συνόρων. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, οι εικόνες που είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είναι εξαιρετικά θλιβερές και θα μπορούσε κανείς να πει ότι ενισχύουν αποσχιστικά αλλά και εθνικιστικά κινήματα, θέτοντας σε διακινδύνευση την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συγγνώμη, επ' αυτού, πιστεύετε ότι η παρέμβαση του Βασιλιά μπορεί να συμβάλλει στο κατευνασμό της κρίσης?
Αυτό το οποίο μπορεί να συμβάλλει στον κατευνασμό της κρίσης είναι ο δημοκρατικός διάλογος και αυτή είναι η σταθερή αρχή της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, μια και η συζήτηση πήγε σε ένα εξωτερικό θέμα, να έρθουμε λίγο σε ένα εξωτερικό θέμα που μας αφορά άμεσα. Προημερών, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας προανήγγειλε την κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Αλβανίας και Κωσόβου στα τέλη του Νοέμβρη, με στόχο την κατάρριξη των συνόρων μεταξύ της Αλβανίας και του Κωσόβου. Προφασίζεται τη δημιουργία μιας περιφερειακής οικονομικής ζώνης. Επειδή δεν έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, είναι μια άκρως ανησυχητική εξέλιξη στα Βαλκάνια που μας αφαιρά άμεσα λόγω των σχέσεων που έχουν με την Αλβανία και οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτή την περίοδο. Καταρχάς ένα σχόλιο και δεύτερον πώς η ελληνική πλευρά θα αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοβουλία των τυράν που εν τέλει μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πολύ δικαιολογημένα ότι εντάσσεται στο σχέδιο του γενικότερου αυτού που λέγεται τέλος πάντων αλβανικός αλυτρωτισμός. Κοιτάξτε να δείτε, ειδικά σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια οι αλυτρωτισμοί δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα, ανεξαρτήτως του από πού προκύπτουν, είναι η αρχή του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και η αρχή της μη αλλαγής των συνόρων, έτσι όπως προβλέπεται εξάλλου και από όλες τις διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν το σύνολο των εταίρων μας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι ο στόχος της είναι να βρίσκεται σε έναν διάρκη και επικοδομητικό διάλογο με την αλβανική κυβέρνηση αλλά και με όλες τις βαλκανικές κυβερνήσεις, και αυτό θα πρέπει να το λάβει και η αλβανική κυβέρνηση πάρα πολύ σοβαρά, διότι ο μοναδικός δρόμος για την ευημερία όχι μόνο της Αλβανίας αλλά και της Ελλάδας αλλά και του συνόλου των χωρών των Βαλκανίων είναι ο επικοδομητικός διάλογος και όχι οι μονομερείς ενέργειες. Παρακαλώ. Έρθουμε λίγο στο νομοσχέδιο για την νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου. Η αποστροφή σας προηγουμένως για συντηρητικά αντανακλαστικά αναφέρεται και στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και όχι μόνο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εξέφραζαν κάποιες επιφυλάξεις ειδικά για τη διάταξη για τα 15 έτη. Κοιτάξτε, εντός του Κοινοβουλίου διεξάγεται ένας ανοιχτός και επικοδομητικός διάλογος. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πήρε και την πρωτοβουλία για την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για συντηρητικά αντανακλαστικά. Ξέρετε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση έχουμε μέσα στα τελευταία δύο χρόνια καταθέσει και ψηφίσει νομοσχέδια τα οποία χρόνιζαν και τα οποία επήλυαν ζητήματα προστασίας ατομικών δικαιωμάτων που λίμναζαν για χρόνια παρά τις αντισυντηρητικές κορώνες οι οποίες ακούγονταν πολλές φορές από μερίδα του πολιτικού συστήματος. Συγκεκριμένα σας θυμίζω την ηθαγένεια, σας θυμίζω το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, σας θυμίζω την κατάργηση για παράδειγμα των φυλακών τύπου Γάμα και άλλων μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλειών που πήρε η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Επομένως, ως προς αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλογίσει κανείς στην ελληνική κυβέρνηση συντηρητικά αντανακλαστικά και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία επίσης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία καλείται να συμβιβάσει μια μειοψηφική φιλελεύθερη πτέρυγα με την ακροδεξιά ηγεμονία την οποία φαίνεται να ασκεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας η ομάδα πέριξ του κυρίου Γεωργιάδη αλλά και άλλων πρώην ή ακόμη και νυν ακροδεξιών στελεχών της, που αυτή τη στιγμή αντιπαρατίθενται σκληρά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά, εγώ επιμένω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν τα αιτήματα του πολιτικού φιλελευθερισμού, έχουν τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου να συνενέσουν και να στηρίξουν αυτήν την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία την οποία παίρνει η ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ.
Εκφράσατε νωρίτερα την ελπίδα να ψηφιστεί από τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Ωστόσο, βουλευτές της συγκυβέρνησης έχουν πει μέχρι τώρα ότι δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ακούσαμε το πρωί τον κύριο Κατσίκη, για παράδειγμα, που είπε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα το ψηφίσουν. Μήπως σκέφτεται η κυβέρνηση να πάρει πίσω ενδεχομένως κάποιες διατάξεις? Όχι, όχι. Γιατί θα υπάρχει και θέμα δεδηλωμένης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα δεδηλωμένης. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Όποιος το θέτει δεν έχει κάνει τα μαθήματα συνταγματικού δικαίου που απαιτούνται για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω αυτό, αλλά αν θέλετε μπορούμε να επεκταθούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα ενδεχομένως της διαφορετικής ψήφου σε επιμέρους άρθρα, νομίζω ότι δεν είναι το κεντρικό. Αυτό το οποίο είναι το κεντρικό είναι αν επί της αρχής τα πολιτικά κόμματα που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Επομένως, ξαναλέω, το πρόβλημα θεωρώ ότι δεν το έχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αντιθέτως, το έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει καν δηλώσει αν επί της αρχής στηρίζει ή δεν στηρίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει, καθώς, όπως είπα και προηγουμένως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιτρέψει ή έχει επιβάλει ίσως την ηγεμονία μιας ακροδεξιάς ομάδας σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική καθοδήγηση του κόμματός του. Παρακαλώ, κυρία Καϊχανιά. Μία διευκρίνηση θα ήθελα, κύριε εκπρόσωπε. Αυτή η κοινωνική δράση 320 εκατομμυρίων ευρώ για την παιδική φτώχεια που θα πάει σε φτωχά νοικοκυριά, πού εντάσσεται? Δεν είναι ούτε στο κοινωνικό μέρισμα, ούτε στην κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι κάτι εξτρά. Είναι μία επιπλέον δράση, η οποία προκύπτει από τις δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί μετά από την επισκόπηση δαπανών, την οποία ολοκληρώνει το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σε 2 εβδομάδες από τώρα ο Πρωθυπουργός, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια πρώτη γεύση της ατζέντας με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι, το οποίο αποφασίστηκε εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την σχετική πρόσκληση που πήρε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, και νομίζω ότι σηματοδοτεί και την αλλαγή σελίδας που έχει επισυμβεί όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πλέον την Ελλάδα ξένοι κεντρικής σημασίας πολιτικοί ηγέτες ως προς τον ρόλο τον οποίο καλείται να παίξει στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, νομίζω ότι η ατζέντα θα κινηθεί γύρω από τα ζητήματα της οικονομίας, γύρω από ζητήματα ασφάλειας, γεωπολιτικής, αλλά βεβαίως και γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Από εκεί και πέρα, το αναλυτικό πρόγραμμα τόσο των επισκέψεων όσο και των συζητήσεων του Πρωθυπουργού αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως πάρα πολύ σύντομα. Παρακαλώ, κύριε Τζολέτο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βλέπουμε τα στοιχεία ότι έχουν φτάσει πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Προβληματίζει καθόλου την κυβέρνηση και τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το νούμερο το οποίο αναφέρεται, αλλά από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερο το πραγματικό. Από εκεί και πέρα, όπως σας έχω πει, με τους εταίρους μας έχουμε συμφωνήσει ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και η ελληνική κυβέρνηση είναι πλήρως εντός ακριβώς αυτού του χρονοδιαγράμματος, παρά τις διοικητικές δυσκολίες που πράγματι μερικές φορές είναι εξαιρετικά μεγάλες. Νομίζω ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, οι οποίες απορρέουν από τις συμφωνίες μας με τους εταίρους. Επομένως, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα σε ό,τι αφορά και την εκταμείευση της δόσης των 800 εκατομμυρίων, η οποία εξαρτάται ακριβώς από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, έχει ανοίξει μια συζήτηση και υπάρχει μια εκκρεμότητα σχετικά με την αναγνώριση της Μουσουλμανικής Ένωσης Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή και με δεδομένα τα γεγονότα στην Καταλωνία αλλά και όλα το υπόλοιπο στάτους που επικρατεί στην Ευρώπη, φοβάται η κυβέρνηση ή έχει σχεδιάσει προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση που και εμείς κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο αίτημα, ας πούμε αυτοδιάθεσης ή αυτοδιαχείρισης της μουσουλμανικής κοινότητας στην Ξάνθη? Είναι υπαρκτό το θέμα δηλαδή? Δεν υπάρχει για την ελληνική κυβέρνηση αλλά και για την ελληνική πολιτεία απολύτως κανένα τέτοιο ζήτημα και ούτε αναμένεται να υπάρξει στο μέλλον.
το θέμα το οποίο θίγεται είναι εντελώς διαφορετικό, είναι απολύτως σχετιζόμενο με μια νομική διαδικασία και με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η οποιαδήποτε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης θα κινηθεί σε δικονομικό και όχι σε ουσιαστικό επίπεδο. Παρακαλώ, κ. Ζβέκο. Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις κυριακάτικη εφημερίδα του πρόεδρου του Eurogroup, του Γέροντα Άισεμπλουμ, ότι οι εκλογές καλό θα ήταν να γίνουν το 2019, να τις αφήσουμε για τότε, αλλά και για την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής στην πολίτευση, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λίγο πολύ και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μιλήσαν για παρεμβάσεις ευρωπαίων θεσμικών και αξιωματούχων στα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν φανεί να ενοχλούνται όταν υπήρξαν πραγματικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας από Ευρωπαίους αξιωματούχους τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης εξάλλου έχει στηρίξει την πολιτική του ύπαρξη ακριβώς σε τέτοιου είδους εξωτερικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα η άποψη του κυρίου Ντάιζεμπλουμ είναι σεβαστή, ωστόσο αυτός ο οποίος αποφασίζει για την διαδικασία της κήρυξης των εκλογών είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη βάση των ρυθμίσεων του ελληνικού συντάγματος. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την πορεία για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018 και να πάει σε εκλογές με τη λήξη της τετραετίας ακριβώς όπως προβλέπεται από το ελληνικό σύνταγμα. Καμία άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.